Φαβόν είναι το μάτς. Το σπουδαίο μάτς στο Αρκαλοχώρι. Είπε το χώσο ομάδα του ΟΦΑ με τις πράσινες φανέλες, με τις πορτοκαλί αντίστοιχα, οι φιλοξενούμενοι της Βόνης. Σε καλό φεγγάρι βρίσκονται και οι δύο ομάδες. Τα πάρει τα πάνω τους βαθμολογικά. Είσαι παιδόγος ακόμη περισσότερο μετά τη σπουδαία νίκη κόντρα στον Πανόμ, τελευταία αγωνιστική. Δείχνουν και οι δυο να απομακρύνονται από τις τελευταίες επικίνδυνες θέσεις, επικίνδυνες για αποβασμό θέσεις φαινολογίας. Όφα, νίκες, πανωτές κόντρα στη Μινωική, Δαμάστα και Πανόμ. Κατόρθωμα ακούγεται όλο αυτό με τόσες ελλείψεις, με τόσο δύσκολη χρονιά σε μια περιοχή με τόσα προβλήματα. Όφα κύριος Κόκκινος, ο προπονητής του Όφα, κοντρά στο κύριο Παπακώστα, τον προπονητή. Εδώ τον βλέπουμε αμυδρά, προπονητή της φιλοξενούμενης ομάδας της Βόνης. Γειτονικό το ντέρμπι, άριστες σχέσεις των δύο ομάδων. Το περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο μάτς χωρίς σκοπιμότητες, και ας κερδίσει ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός, και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι. Thank you.
Καλή στιγμή, Φρόκου. Φρόκου, καλή στιγμή για τον Όφα. Μεγάλη φάση, μεγάλη φάση, μεγάλη φάση για τον Όφα. Λαδιανός, ωραία σέντρα, ωραία σέντρα. Ο Φρόκου δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Σημαντική στιγμή για τον Όφα στο 21ο λεπτό. Φρόκου, υπέροχη ασίστ, υπέροχη ασίστ του Φρόκου, μπαλιά σφίνα, το χειροκρότημα. Την υπέροχη ασίστ όμως εδώ του Άλκη. Γκολάρα είναι το 1-0 Όφα. Για να δούμε. Δεν είναι ο Φρόκου. Το γκολ είναι γεγονός πάντως. Ο ταμπάκι του Άλκη ήταν η σέντρα, η εξαιρετική ασίστ. Κοξόβι είναι, να δούμε. Έγινε σέντρα. Κοξόβινο σκόρερ, όχι ο Φρόκου που λέγαμε. Κοξόβ λοιπόν το 1-0. Υπέροχη σέντρα του Ταμπάκη. Αυτό είναι το δίδυμο που βάζει μπροστά τον Όφα, 1-0, το γκολ στο 28ο λεπτό. Ωραίο. Στο 30 είμαστε τώρα, εδώ και 2 λεπτά, ο Όφα είναι μπροστά, 1-0, ένα φάουλ για τη Βόνη. Υπέροχη μπαλιά για τον Λαδιανό, ο αέρας επηρέασε λίγο την πορεία. Φωνές για τον κύριο Παπακώστα, να ανέβει η Βόνη. Λαδιανός, πάει Κοξόβ. Αντεπίθεση με καλές προοπτικές, με εξαιρετικές προοπτικές. Ο Ιβόνι πλασέ το 1-1. Το 1-1. Το 1-1 Ιβόνι. Απίθανο μάτς. Απίθανο μάτς. Ισοφάρισε Ιβόνι. Απίθανο μάτς. Ισοφάρισε με τον Παπακώστα Ιβόνι, το 1-1, ο σκόρερ, το 1-1, Παπακώστας, ο κουτς το διασκεδάζει και αυτός, χαρίζει εδώ στους φίλους της Βόνης, πανηγύρισαν τον γκολ, στο 34 ήρθε το γκολ της Βόνης, το 1-1, σέντρα, στη σέντρα Όφα, 1-1 με τον γκολ του Παπακώστα.
με τις γροσιές ο Πολυχρονάκης σε μια παλιά που ήταν πονηρή με πολλά φάλτσα του Ταμπάκη. Παπακώστας αφήνει η Δεσποινίδα Μασέλη τον Παπακώστα. Παπακώστας ξεχύνεται, βγήκε σέντρα. Παραλίγον αυτό γκολ. Δοκάρι. Την μπάλα. Παραλίγο να δούμε ένα special αυτό γκολ από τον Όφα. Ο Κότσινος γύρισε την μπάλα. Την πετάξει κόρνερ, πήγε στο δοκάρι, βγήκε έξω. Εξαιρετική στιγμή στο Αρκαλοχώρι για τον Τιβόνι να βγει μπροστά. Χατζηδάκης εκτινάχθηκε εκεί. Με δυσκολία την μπάλα ξανά κόρνερ. Κρατάει το 1-1 για τον Όφα. Εδώ Καλογερίδης. Ένα σουτ, εντελώς άστοχο. Κοντά στο γκολ. Κι όμως όλα χάνονται. Και αυτό χάθηκε από το Σταυρακάκι. Μοιραίος παίχτης τα τελευταία 2 λεπτά, αλλά εδώ η φάση ήταν παρεβάλλε, όπως είπε κάποια φίλαθρος. Δεν το έβαλε, όλα μπαίνουν, όλα βγαίνουν. Παραμένει το 1-1 λοιπόν σε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 1-1 το τέο αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Το κομπολόι του βαράει εδώ ο κ. Παπακώστας. Πώς βλέπεις την ομάδα? Καλά πάει, θα το γυρίσει η γόνη. Εντάξει, για να το λες. Μολά, πώς το βλέπεις το πράγμα? Μάλιστα. Coach, πώς τον είδες τον αγώνα εδώ σήμερα? Μέχρι τώρα γίνεται ένα ενδιαφέρον παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με λίγες φάσεις, αλλά ουσιώδεις. Οι 3-4 φάσεις που γίνανε ήταν για γκολ. Λόγω αστοχίας, λόγω ικανότητα του τερματοφύλακα, δεν μπήκε άλλο γκολ από το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, με ευνοϊκό τον αέρα η Βόνη, πιστεύω ότι θα αντεπιτεθεί. Όμορφα γκολ και τα δύο, έτσι. Πολύ ωραία γκολ, πολύ ωραίες ενέργειες. Και μπράβο στα παιδιά. Ένα δεύτερο μέρος, πρώτη φάση που έγινε εδώ. Παράπονα για το γκρέμισμα, ήταν μέσα, δεν προλάβαμε. Και βροχή. Ο Σταυρακάκης που ήταν μοιραίος παίκτης στο πρώτο μέρος, με τις δύο φάσεις που έχασε, ειδικά η μία, είναι από αυτά που λέμε άχαστα. Το δεύτερο γκολ, το 2-1. Ταμπάκης, άρχισε ο Ταμπάκης λοιπόν. Το 2-1. Υπέροχο γκολ και αυτό. Ταμπάκης. Το 2-1 για τον Όφα. Φρόκου ψάχνει
το χώρο για το σουτ, το έκανε το σουτ. Παπακώστας δεν το πιστεύει. Τρομερή φάση, τρομερή φάση για να τη βόνει να κάνει, να κάνει το 2-2. Απίστευτη φάση. Απίστευτη φάση. Ο Ζερβάκης ήταν ο ποδοσφαιριστής που έχασε τη, που δεν κατόρθωσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Απαρηγόρητος είναι. Τεράστια φάση για τη Βόνη. 2-2. Παραμένει το 2-1 υπέρ του Όφα. Η Βόνη είναι απειλητική πάντα. Βγει να βγει μια υπέροχη ασίστ. Τρομερός όλο του κόκκινου ή του λαδιανού. Από εκείνη την πλευρά, κόκκινος ήταν. Κάτι πέφτει εκεί, κάτι πέφτει εκεί. Μάλλον ήταν γύρισμα. Από στόδα. Αν το δω καλά. Αντεπίδεση για τη Βόνη. Έφυγε το παπούτσι. Το παπούτσι του έφυγε. Το έφυγε το παπούτσι. Εδώ ή παπούτσι. Αλλαγή. Αλλαγή. Έπαθε ζημιά το παιδί. Έπαθε ζημιά το παιδί. Με 10 ποδοσφαιριστές αγωνίζεται η Βόνη. Πήρε και το κόρνερ, κέρδισε το... Γίνεται μάχης εκεί για την κατοχή. Μπροστά ο Φρόκου, σήκωσε τη σημαία η κυρία Μασέλη. Offside υπόδειξη, φωνές να κατεβούν από τον κύριο Παπακώστα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων που συμπληρώνεται σε λίγο. Όφα προηγείται 2-1. Πήγε. Να δούμε πως καθυστερείς θα κρατήσει ο κύριος Μαυρουδής. Η Βόνη σε τελευταίες προσπάθειες στις καθυστερήσεις. Τα τελευταία λεπτά εξαιρετικά μείνεται ο Όφα. Δεν αφήνει χώρους και ευκαιρίες στην τη Βόνη. Εδώ βλέπετε
την αντίδραση του ποδοσφαιριστή στην προχωράει αρκετά ο Πολυχρονάκης να δώσει μια ευκαιρία ακόμα στο Στιβόνι. Καλογερίδης για τη Βόνη, Καλογερίδης. Σπατάλησε μια ευκαιρία και εκείνος. Φωνάζει ο κ. Παπακώστας. Συμπληρώνω με το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων σε λίγο. Μπαλάνε πλάγιο ο Μουρτζάκης. Αντεπίδεση για τον Όφα. Ο διαιτητής ελεύθερο. Αχμέτ Μπολά, να δούμε. Αχμέτ, θα βγει σέντρα. Αχμέτ, πάλι Μπολά. Μπροστά. Είναι και το αεράκι. Μπάλα στα χέρια του Χατζηδάκη. Συμπληρώσαμε 5 λεπτά καθυστερήσεων. Λιγοστεύουν τα περιθώρια για τη Βόνη. Μια μπάλα ζητάει. Είχαμε καθυστερήσει στο δεύτερο μέρος, αρκετές καθυστερήσεις, δικαιολογημένα όλα αυτά, απόλυτα. Μέσα! Πολυχρονάκης, ίσως την τελευταία προσπάθεια της Βόνης να πάρει κάτι. Ο Φρόκου Μανούλα είναι σε αυτά. Ο Ρεϊνάλντο κρατάει, κερδίζει χρόνο, δίνει και μια παλιά μπροστά. Υπάρχει ποδοσφαιριστής κάτω της Βόνης. Στο έκτο λεπτό είμαστε. 6 λεπτά καθυστερήσεων. Αγωνίες εδώ. Ο Φρόκου, να το και το γκολ. Ήτανε. Ο Κώστας το έδωσε γκολ. Κώστας το 3-1 λοιπόν. Το 3-1. Παπακώστας με το Χατζηδάκι. Όμορφα πράγματα. Το 3-1 λοιπόν. Ήτανε. Το μέτρησε ο... Μπράβο Μπίλι. Το μέτρησε ο... Ωραία. Έτσι γίνεται. Το 3-1 λοιπόν. Το 3-1. Το τελικό αποτέλεσμα. Στο Αρκαλοχώρι, Όφα, Βόνη. Αυτά.
ακούτε τις φωνές των παιδιών του ΟΦΑ για την νίκη. Αυτά. Τέλος.